Ραδιόφωνο Πολιτεία, 90,7 η συχνότητά μας και πάμε τώρα στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει να δούμε τι γίνεται στην αγορά των λιπασμάτων, με την αγορά των λιπασμάτων. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά έχουν ανέβει και πάρα πολύ οι τιμές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Κορίνη, είναι γεωπόνος, τεχνολόγος, διατηρεί την επιχείρηση Αγοράξον εδώ στη Λακωνία. Νομίζω ότι είναι ο πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει για το τι γίνεται και το τι αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα με τα λιπάσματα. Κύριε Κορίνη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σε εσάς, κύριε Χονδρόπουλο, και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα ως ειδικός και επειδή ασχολείστε χρόνια, σίγουρα έχετε δει, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει και νομίζω ότι πλέον τα βλέπουμε όλοι μας, το τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Ναι, μέσα σε αυτό το γενικότερο κύμα ανατιμήσεων και τα γεωργικά εφόδια ακολούθησαν μια αυξητική τροχιά το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν μια αυξητική πορεία που δεν είναι κάτι των τελευταίων εβδομάδων ή μηνών. Ναι. Ξεκίνησε, εμείς το βλέπαμε στην αγορά μας από τον Μάρτιο της Άνοιξης που πέρασε και έχει φτάσει σε μια κορύφωση αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε το κύμα ανατιμήσεων και αυξήσεων, γιατί δυστυχώς εχθές συζητούσα πάλι με κάποιους αντιπροσώπους γνωστής ελληνικής εταιρείας λιπασμάτων και μου είπαν ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχουν μια επιπλέον αύξηση της τάξης των 50 ευρώ τον τόνο. Εκείνο που φαίνεται δυστυχώς είναι ότι αρχίζει να δημιουργείται ένα κενό στον τρόπο εφοδιασμού εμάς που έχουμε καταστήματα. Βέβαια εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι το έχω ζήσει ή το έχω βιώσει έτσι τους τελευταίους μήνες ή εβδομάδες αυτό, γιατί είχαμε με τους συνεργάτες μας κάνει μια έτσι σχετική κουβέντα από αρκετά νωρίς περί τα τέλη της ανοίξης αρχής του καλοκαιριού και είχαμε τουλάχιστον ως προς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ποσότητας που διακινούμε ετησίως, κατοχυρώσει κάποιες ποσότητες με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τρέχουσες. Προσπαθούμε με αυτές τις ποσότητες που έχουμε, βέβαια και σε τιμές κάπως λογικές, να εξυπηρετήσουμε την πελατεία. Το άσχημο είναι ότι αυτή τη στιγμή αν θα πάμε να αγοράσουμε μιλάμε για έτσι εξωφρενικά νούμερα τα οποία φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να τα ακουμπήσει κάποιος παραπάνω. Δηλαδή δεν πόσο να παραπάνω. Εμείς που έχουμε τα καταστήματα να τα αγοράσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι την ασβεστούχο νητρική αμμονία τη δίναμε τιμή λιανικής στα 40 κιλά 11 ευρώ με το ΦΠΑ της. Αυτή τη στιγμή αν πάμε να αγοράσουμε ασβεστούχο νητρική αμμονία, εγώ ως κατάστημα αν πάω να το αγοράσω, θα πάω να αγοράσω 30 ευρώ το 40 κιλό. 30. Ναι, μιλάμε είναι εξωφρενική η αύξηση. Βέβαια. Πουλάμε αυτή τη στιγμή με τη μέση Ιουνίου στα 16 ευρώ το 40 κιλό με το ΦΠΑ και θεωρούμαστε ότι είμαστε και τραγικά χαμηλά έτσι, σε σημείο που και κάποιοι συνάδελφοι εκτός νομού, όχι από το νομό, με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή αν μπορώ να τους εξυπηρετήσω με κάποιες ποσότητες. Γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν. Δηλαδή το πρόβλημα της έλλειψης είναι και λίγο οικονομικής φύσεως. Έτσι. Ποιο κατάστημα θα πάει να αγοράσει 30 ευρώ ένα σακί λίπασμα να το πουλήσει πόσο. Ναι, γιατί δεν θα υπάρχει και δυνατότητα έτσι, να αγοράσει κάποιος σε αυτές τις τιμές. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Προφανώς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Ισχύει ότι κάποια εργοστάσια έχουν μειώσει την παραγωγή τους ή κάποια άλλα έκλεισαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε επίπεδο ξέρουμε ότι πολύ μεγάλες εταιρείες, κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία του χώρου έχει επίσημα ανακοίνωσε ότι μείωσε 40% την παραγωγή αζότου. Επίσης είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και προμηθευτές μας του εξωτερικού με πολύ μεγάλες μονάδες, κυρίως παραγωγής αζότου, έχουν σταματήσει την παραγωγή. Γιατί όταν μιλάμε τώρα για μια αύξηση του φυσικού αερίου σε επίπεδο 400% σε σχέση με τις αρχές του χρόνου που αυτό χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για τη λειτουργία των εργοστασίων τους, κρίνουν ότι είναι ασύμφορη η παραγωγή λιπασμάτων, γιατί ισχύει αυτό που σας έλεγα προλίγου, ότι ποιος θα δώσει αυτά τα χρήματα για να αγοράσει ένα σακί λίπασμα. Κανένας. Οπότε προτιμούν να σταματήσουν την παραγωγή, τουλάχιστον όσο ισχύουν αυτές οι τιμές στις πρώτες ύλες, και περιμένουν κάποια εξέλιξη ίσως ευνοϊκότερη στο μέλλον για να συνεχίσουν. Θα υπάρχει κάποια εξέλιξη ευνοϊκότερη. Τι βλέπετε.
Άμεσα, γιατί τώρα σίγουρα κάποια στιγμή μπορεί, αλλά προσέξτε, αν θα είναι σύντομα. Άμεσα το θεωρώ δύσκολο. Ναι. Εγώ δεν βλέπω κάποια κίνηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να λέει ότι το φυσικό αέριο θα πέσει η τιμή του 50%, άρα κάτι θα γίνει. Μας είπανε προημερών ότι η Ρωσία θα αρχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαφνικά οι Αλγερινοί είπαν ότι θα σταματήσουν, τέλειωσαν τα συμβόλαια με τους Γάλλους και θα σταματήσουν την εφοδιασμό των Γάλλων. Άρα ταυτόχρονα δηλαδή ανέβηκε το ένα ισοζύγιο, μειώθηκε το άλλο, μείναμε στο ίδιο επίπεδο. Αυτά τώρα είναι παιχνίδια που παίζονται σε άλλα μεγέθη. Εμείς ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε από αυτά τα λίγα, νομίζω ότι αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση θα γίνει πολύ πιο αργά, που σε εμάς ως τελικό προϊόν λιπάσματος θα αργήσει πολύ περισσότερο να φτάσει. Εγώ θα ήμουν ευτυχής αν του χρόνου τέτοιο καιρό θα μπορούσα να πω ότι αγοράζω στις τιμές που αγόραζα τον Ιούνιο που μας πέρασε. Μάλιστα. Οπότε αναμένετε εσείς ότι δεν θα υπάρχει ζήτηση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν πολύ λιγότερο τα λιπάσματα φέτος η παραγωγή και εδώ στον ομό μας. Η ζήτηση έχει να κάνει και με την τιμή του προϊόντος. Ναι. Δηλαδή βλέπετε υπάρχει μια εφορία αυτή τη στιγμή στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ναι, η οποία μετακυλίεται και σε εμάς. Ναι. Προφανώς δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα των δύο προηγούμενων ετών όσον αφορά τις ποσότητες λιπασμάτων που καταναλώθηκαν, αλλά δεν μπορούν να μείνουν και τα χωράφια. Η παραγωγή, η πιο σοβαρή, η πιο μεγάλη, προσανατολίζονται στη λογική ότι εντάξει, αφού διπλασιάστηκαν οι τιμές των λιπασμάτων, θα πάμε με πιο φτωχές λιπάνσεις, θα μειώσουμε την ποσότητά μας και εμείς κατά 50%, να βγει μια χρονιά με μπαλώματα, ξέρω εγώ, με κάποια διαφιλικά που θα κάνουμε ή με κάποιες μικρές ποσότητες υδρολιπάνσεων κλπ. Ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει από τη νέα χρονιά και πώς θα είναι πλέον οι τιμές στην πορεία, πώς θα διαμορφωθούν. Μπορεί να υπάρχει και μείωση της παραγωγής γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε, διότι τα τελευταία χρόνια τα χωράφια μας υπερλιπαίνονται, δεν λιπαίνονται απλά. Υπερλιπαίνονται. Ναι. Το να πάμε σε μια χρονιά που θα κάνουμε μια λίπανση ενδεχομένως όχι την ιδανική, που θα είναι μειωμένη έστω και 50%, η ιστορία μας έχει δείξει ότι δεν είναι τόσο έντονο το αποτύπωμα στην παραγωγή. Κυρίως άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που υπησέρχονται, που έντονα και δραστικά μειώνουν τα επίπεδα παραγωγής, π.χ. όψιμη παγετή της ανοίξεως που καταστρέφουν την ανθοφορία ή έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές ή καύσωνες την περίοδο που έχουμε ανοιχτό άνθος. Τώρα για μια χρονιά αν θα μειώσουμε τη λίπανσή μας κατά τι, νομίζω δεν θα μας επιβαρύνει σημαντικά. Βέβαια, αν αυτό θα συνεχίσει να γίνεται για 2 ή 3 ή 4 χρόνια, εκεί θα φανεί πλέον και σαν αποτέλεσμα και στην παραγωγή. Ναι. Τώρα είπατε ότι οι τιμές φαίνεται ότι είναι καλές φέτος. Παραγωγή έχει ο νομός, τι ξέρετε, εσείς τι γνωρίζετε? Η παραγωγή του νομού από αυτά που βλέπω και με τους παραγωγούς που συζητούμε εδώ πέρα δεν θα είναι μεγαλύτερη που είχαμε ποτέ. Θα φτάσουμε όμως σε ένα επίπεδο γύρω στο 70% της μεγάλης μας παραγωγής. Υπάρχει αναμένουμε σημαντική σοδειά σε ελαιόλαδο. Στις βρόσιμες ελιές τοπικά υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή και η περιοχή Γερακίου φαίνεται ότι θα είναι κάπως χαμηλά, Βρονταμάς επίσης κάπως χαμηλά, αντιθέτως στους Αγίους Αναργύρους παραδίπλα θα είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή τους. Κάπως εκεί που σας το είπα, σε γενικό επίπεδο ο νομός θα φτάσει κάπου εκεί στο 70% της μεγάλης του παραγωγής. Και είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει την τιμή ψηλά ή και να ανέβει ακόμα περισσότερο η χαμηλή παραγωγή? Συγκυριακά. Ναι. Την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ίσως να είμαστε ο μοναδικός νομός που θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα παραγωγής και ελαιολάδου και βρόσιμης ελιάς. Αυτό φαίνεται ότι μας ευνοεί και από άποψη τιμών. Γιατί αυτά που μαθαίνουμε και από την περιοχή Αγρινίου Αιτωλικού και από προς τα πάνω εκεί στη Λίδα κλπ. Φαίνεται ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και δεν υπάρχουν μεγάλες παραγωγές, ιδίως σε βρόσιμες ελιές. Οπότε αυτό συγκυριακά το νομό τον ευνοεί. Αν και ούτως ή άλλως περιμέναμε να υπάρχει μια αύξηση τιμής. Δηλαδή τώρα 55 λεπτά το 200 καλάμων θα ρω ότι είναι τραγικό νούμερο για να πωλείται. Μια τιμή γύρω στο 1,10 ή 1,20 θα τη θεωρούσαμε λογική για ένα έφτιαξη σεζόν. Φαίνεται ότι είναι και λίγο παραπάνω φέτος. Μάλιστα. Θα παίξουν πολλά ρόλο βέβαια, έτσι, πώς θα είναι οι επόμενοι μήνες και για να υπάρχει ζήτηση. Γιατί είδαμε ότι όταν έκλεισε η εστίαση, για παράδειγμα, γενικότερα στον κόσμο, δεν υπήρχε ζήτηση, γιατί δεν γινόταν κατανάλωση. Βέβαια, προφανώς.
Και τώρα, μιας και μιλάμε τώρα για ελαιόλαδα και ελιές, ο κύριος όγκος εξαγωγών της Ελλάδας, ιδίως για τη βρόσιμη ελιά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι. Όταν εκεί πέρα δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα με την εστίαση λόγω κορυνοϊού κλπ, είδατε ότι η τιμή τίποτα εξαφανίστηκε. Το προϊόν σταμάτησε να υπάρχει πλέον στην αγορά με αγοραστικό ενδιαφέρον. Τώρα που φαίνεται ότι αυτό δεν... που ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει, η εστίαση να λειτουργεί λίγο, τονώθηκαν οι εξαγωγές. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον για το προϊόν. Γιατί είναι πολύ μικρότερη η κατανάλωση που γίνεται από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και γενικότερα των καταστημάτων τροφίμων. Δεν φεύγει πολύ προϊόν εκεί, δεν φεύγουν ελαιόλαδα, δεν φεύγει η βρόσιμη ελιά. Ναι. Είναι γεγονός. Πάντως, εγώ που έχω κάποιους συγγενείς και γνωστούς, κυρίως στο εξωτερικό, και επιμένω εκεί γιατί εκεί είναι μεγάλη μας, οι μεγάλες μας αγορές. Μου λένε ότι υπάρχει έτσι διάθεση για το προϊόν και η τιμή συνεχίζει να είναι αρκετά υψηλή στο ράφι. Παρά τα αυτά, το καταναλωτικό κοινό το προτιμάει. Ναι. Τώρα, σίγουρα θα χρειαστούν οι συμβουλές των ειδικών για το πώς θα γίνει αυτή η σωστή διαχείριση τώρα με μειωμένη χρήση λιπασμάτων. Έτσι, καλό είναι λοιπόν να απευθυνθούν σε εσάς τους ειδικούς, η παραγωγή, να ξέρουν ότι, να μάθουν δηλαδή τι μπορούν να κάνουν και πώς να προσαρμοστούν με όλο αυτό που συμβαίνει και για να έχουν και σωστή παραγωγή και να μην υπάρξουν και προβλήματα. Έτσι, προφανώς. Και εμείς, για να τιμήσουμε το ρόλο μας και την επιστημονική μας ιδιότητα, προσπαθούμε όσο περισσότερο να δώσουμε κατάλληλες συμβουλές. Ταυτόχρονα υπάρχουν και όπλα μεγάλα για τους παραγωγούς πλέον, γιατί αρκετά εδαφολογικά εργαστήρια μπορούν να μας βοηθήσουν το να κάνουν μια εδαφολογική ανάλυση που θα εκτιμήσει τα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος των καλλιεργειών τους, θα μας βοηθήσει να δώσουμε και μια οικονομικότερη πρόταση και ιδίως σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες τιμές στα γεωργικά εφόδια. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση στους επόμενους μήνες. Μακάρι να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Έτσι, και να μην ανέβουν οι τιμές, έτσι, να μην ανέβουν οι τιμές στα αγροτικά εφόδια είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα το δούμε αυτό πλέον και στην παραγωγή και μήπως υπάρχει και άλλο πρόβλημα στη συνέχεια, το επόμενο διάστημα, ένα επιστημιστικό πρόβλημα. Απευχόμεθα όλοι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Προσπαθούμε, τώρα δράτουμε τις ευκαιρίες να δώσω ένα παράδειγμα. Έχω κάποιους παραγωγούς οι οποίοι κάνουν σπορές. Ψάχναμε τους τελευταίους 2 μήνες να μπορέσουμε να βρούμε σπόρο πιστοποιημένο για βίκο και για βρώμη. Θέλαμε 2 και 2 τόνους. Μας πήρε 2 μήνες για να μπορέσουμε να βρούμε την ποσότητα του πιστοποιημένου σπόρου. Και τελικά καταλήξαμε να το 50% της ποσότητας και πλέον να γίνει εισαγωγή από την Ιταλία και με δυσκολία και από εκεί. Αυτό που λέτε επισητιστική κρίση, ίσως κάτι να συμβαίνει τώρα. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στη λογική ούτε να τρομοκρατήσω τον κόσμο και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι κάτι τέτοιο κάνω. Αλλά το γεγονός ότι εμείς δεν βρίσκουμε αυτή τη στιγμή υλικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την παραγωγή, κάτι σημαίνει. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πρόσκαιρο, συγκυριακό και δεν θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και προβλήματα και με την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία έχει σπάσει, και υπάρχουν προβλήματα γενικότερα. Όλα αυτά μαζί, έτσι, μπορούν να δημιουργήσουν άλλα θέματα τα οποία για την ώρα δεν υπάρχουν. Τόσο σοβαρά, δηλαδή, προβλήματα στην... Γι' αυτό που είπαμε, την επιστημιστική κρίση ή κάτι άλλο, το οποίο είναι και άγνωστο για την ώρα. Δηλαδή δεν το έχουμε υπολογίσει ότι μπορεί να συμβεί. Εμείς, ιδίως η δική μας γενιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ότι στερηθήκαμε τίποτα σε θέματα τροφίμων και τέτοια. Δεν ζήσαμε ούτε εποχές 40 με πίνες και κατοχές, ούτε τίποτα τέτοια, αν μη τι άλλο. Βέβαια τώρα αυτό το πρόβλημα, εντάξει, είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ακόμα και η Ελλάδα έχει ένα μειονέκτημα, νομίζω. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά που καταναλώνουμε πάνω από τα μισά τα εισάγουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που το κόστος μεταφοράς όλων έχει φτάσει σε αυτό το ύψος, για κάποιες εταιρείες κρίνεται ασύμφορο να τα φέρουν και να τα βάλουν στο ράφι τους και να τα προμηθεύσουν στον κόσμο. Άρα είναι ένας τρόπος και αυτός να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα
όχι μόνο σε τρόφιμα, σε διάφορα αγαθά. Ναι. Μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να το ξεπεράσουμε όλο αυτό σιγά σιγά, γιατί είναι σίγουρο ότι κάτι θα αφήσει αυτή η πανδημία και σε ό,τι έχει να κάνει και με την εφοδιαστική αλυσίδα και τα βλέπουμε ήδη και γενικότερα στην οικονομία. Έτσι. Ναι, ναι. Κατ' επέκταση δηλαδή η οικονομία θα φανεί το πρόβλημα, ακόμα δεν έχει φανεί νομίζω, στο μέγεθός της και σε όλο τον πλανήτη το τι έχει γίνει. Προφανώς. Προφανώς. Θαρώ ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι τελείωσε η πανδημία, βρήκαμε το φάρμακο, δεν πρόκειται να ξαναρρωστήσει κανένας από τον κορονοϊό και δεν θα έχουμε επιπτώσεις, θα μας έπαιρνε τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια για να δούμε τι ήταν αυτό που έμεινε ως αποτύπωμα όλο αυτού που προηγήθηκε. Ναι. Έχουμε εστιάσει τώρα στην πανδημία και το οικονομικό είναι σε δεύτερη μοίρα. Μετά νομίζω είναι θα έρθει μπροστά και θα το συζητήσουμε και θα δούμε και τι ζημιά έχει γίνει. Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι. Κύριε Κορίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήχατε σήμερα και νομίζω ότι ενημερώσαμε τους ακροατές μας το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Περαιτέρω βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Έτσι, να απευθυνθούν σε εσάς, τους ειδικούς, να μάθουν περισσότερα και το πώς θα χειριστούμε όλοι μας αυτή την κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.